Στελέχη τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν γιατρό και τη σύντροφό του, καθώ κατηγορούνται για εμπρισμό από πρόθεση και κατεξακολούθηση. Σύμφωνα με πληροφορίε, το ζευγάρι κατηγορείται ω υπέτειο πρόκληση πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στι 12 Μαου, στι 24 Ιουνίου, στι 10 Ιουλίου, στι 8 Αυγούστου και για δύο πυρκαγιέ την 1η Σεπτεμβρίου, καθώ και για δύο απόπειρε εμπρισμών στι 8 και στι 31 Αυγούστου στην περιοχή τη Νέα Μάκρη του Μαραθωνάτικης, ενώ για την υπόθεση καταζητείται και ένα ανήλικο 17 ετών. Ειδικότερα, όπω αναφέρουν καλά ενημερωμένε πηγέ, ω φυσικό δράστη των εμπρισμών εμφανίζεται ο 17χρονο που καταζητείται, ενώ τόσο ο άνδρα, ο οποίο είναι ορθοπαιδικό, όσο και η σύντροφό του και μητέρα του 17χρονου φέρονται να γνώριζαν για τι πράξει του ανήλικου, χωρί να κάνουν το παραμικρό προκειμένου να τον αποτρέψουν. Από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι ερευνητέ τη Διεύθυνση, προκύπτει ότι ο γιατρό γνώριζε το πότε θα ξεσπάσουν οι πυρκαγιέ και φρόντιζε λίγε ώρε πριν να μετακινεί το αυτοκίνητό του και και να το σταθμεύει σε σημεία που δεν θα διέτρεχε κίνδυνο. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι τόσο ο ίδιο όσο και η σύντροφό του αρνούνται τι κατηγορίε, υποστηρίζοντα πω την ώρα τη εκδήλωση των πυρκαγιών και οι δύο κοιμόντουσαν.